Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Ολλανδία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Οπότε όντως είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγαθύρια. Πώς είδατε εδώ το κλειστό και γενικά την παρουσία των φιλάθλων που βρέθηκαν εδώ? Αρχικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο του Ηρακλείου που ήρθε να μας δει. Είναι πολύ σημαντικό για μας, ειδικά μετά από μια δύσκολη εποχή λόγω COVID που δεν υπήρχε κόσμο στα γήπεδα. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου, ειδικά σε αυτό το γήπεδο που είναι ωραίο και που είναι καιρός να γνωρίσει και το Ηράκλειο καλύτερα το handball. Έρικα, μια μάχη σήμερα που σίγουρα είχε φαβορεί την Ολλανδία και αυτό φάνηκε, αλλά για σας ήταν ένα τεστ σημαντικό, μετρήσατε δυνάμεις. Όντως ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς, ήταν ένα βουνό για μας όπως αυτό και στη Γερμανία, αλλά πιστεύω ότι δείξαμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Για τη συνέχεια, για το στόχο της μάχης στα προκριματικά του Euro. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλες ομάδες μπροστά μας. Θεωρώ θα φανούμε καλύτερες. Παιχνίδι με παιχνίδι το επιβεβαιώνουμε αυτό. Δύο λόγια για την παρουσία του κόσμου και το κλειστό εδώ στα δύο ωράκια του Ηρακλείου. Αρχικά θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον κόσμο εδώ. Τη φιλοξενία ήταν πάρα πολύ ωραία. Το γήπεδο είναι τέλειο και θα θέλαμε πάρα πολύ να ξανάρθουμε. Μπορούμε στο Ηράκλειο κάποια στιγμή να ελπίζουμε ότι θα έχουμε δική μας ομάδα handball. Έγιναν και γίνονται κάποιες κινήσεις. Ναι, πράγματι. Είμαστε εδώ πέρα, εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος πλέον της ανάπτυξης με την Ομοσπονδία, μαζί με τον κύριο Πετή Τζιρά, το Γάλλο, ο οποίος είναι λέκτορας της παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Πηγαίνει σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη του αθλήματος και είμαστε τυχεροί που τον έχει πάρει η Ομοσπονδία δικιά μας, ο κύριος Καντή και το Συμβούλιο. Και μας βοηθάει σε αυτό το θέμα. Ήδη κάναμε δύο επισκέψεις σε δύο σχολεία, περίπου στα 200 παιδιά. Το ευχαριστηθήκανε μαζί με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, που ήταν αρρωγός και μας βοήθησε ούτως ώστε να οργανώσει να μπούμε σε αυτές τις ώρες. Νομίζω ότι περάσανε περίπου στα 200 παιδιά. Τους δείξαμε παίζοντας handball να γνωρίσουν με απλούς κανονισμούς τι είναι το handball. Όλοι έχουμε ένα φιλοκριτικό. Και όλοι νιώθουμε όταν ερχόμαστε εδώ, εγώ ήρθα πρώτη φορά στο Ηράκλειο, όχι πρώτη φορά στην Κρήτη, νιώθω σαν στο σπίτι μου. Σαφώς λοιπόν και θέλουμε, αφού μας παρέχεται και αυτό το μεγάλο γήπεδο, το φανταστικό, μια παράκληση. Ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί ένας πυρήνας εδώ χαντμπολικός, να γίνουν ομάδες. Ωραίο άθλημα, μπορεί να το αγωπήσει ο κριτικός, ταιριάζει στη ιδιοσυγκρασία του κριτικού. Είναι το δέκαθλο των ομαδικών. Είναι άθλημα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αντρικό από την άποψη της επαφής, από την άποψη του τσαμπουκά που κατά μένα περισσότερο έχουν οι γυναίκες. Μανουέλα Τσικνάκη, σήμερα η εθνική μας έπαιξε κόντρα στην Ολλανδία και εσύ έπαιξες στην πόλη σου, στο Ηράκλειο, στα δύο ωράκια. Έτσι είναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό που επιτέλους καταφέραμε το handball να φιλοξενηθεί σε αυτή εδώ την πόλη και ειδικά στην πόλη τη δική μου, από την οποία κατάγομαι. Ξέραμε τι αντιμετωπίζαμε, ξέραμε ότι η Ολλανδία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα αξιοπρεπές.